Το Snake Eater είναι εύκολο να παραταχθεί με την ελίτ της βιομηχανίας, αφού είναι ένα από τα πιο λατρεμένα παιχνίδια τόσο από τους κριτικούς όσο και από τους fans και η νοσταλγία ουριάζει όσον αφορά το συγκεκριμένο τίτλο. Χωρίς να θέλω να μειώσω τα δύο προηγούμενα παιχνίδια, αλλά αυτό είναι που έβαλε το Metal Gear όχι απλά στο χάρτη, αλλά σε ολόκληρο το γαλαξία. Είναι ένα παιχνίδι που δέχεται επένους θριαμβευτικά για την αφήγησή του, σκηνοθεσία, ήχο, τόσο περιβαλλοντικό και μουσικά. Καινοτόμο και σύνθετο gameplay του, μοναδικά boss fights και ένα ξεχωριστό παρασκήνιο ιδιαίτερα για τη σειρά και την εποχή της κυκλοφορίας. Σαφώς, ως σχετικά παρθένος της OG τριλογίας, έφτασε η ώρα να δοκιμάσω το τίτλο που έχει δεχτεί την περισσότερη αναγνώριση. Η στροφή που κάνει είναι μια αισθητή στροφή προς τον μοντερνισμό, με διαχρονικές αξίες που εμπλούτησαν και εμπλουτίζουν τη σειρά, κάνοντάς το πιο ανοιχτό και προσβάσιμο για όλους. Το Snake Eater είναι εύκολο να πούμε πως πρακτικά είναι το ανώτερο από τα τρία, αφού είναι το πιο φρέσκο και το πιο χειριστικά προσβάσιμο. Και φυσικά μιλάμε για τις subsistence έκδοση εδώ, που δίνει την κάμερα τρίτου του προσώπου. Παράλληλα, λειτουργεί ως ένα prequel που κάνει πιο καθαρή την εικόνα μας για την περίπλοκη αφήγηση και γι' αυτό αποτελεί και ιδανικό σημείο εισόδου για άλλους παρθένους που θέλουν να αρχίσουν σειρά. Η κρίσιμη ερώτηση όμως είναι, μήπως είναι η νοσταλγία που το κάνει να φαντάζεσαι όλους όχι μόνο το καλύτερο της σειράς, αλλά και γενικότερα ένα από τα καλύτερα δεμάτια του gaming, ή όντως το αξίζουν οι βραβεύσεις και καθιστά στους προηγούμενους τίτλους ελαφρώς ξεπερασμένους. Μήπως βρίσκεται ενδιάμεσα στην κλίμακα και ίσως δεν είναι το καλύτερο. Γι' αυτό είναι εδώ και η κριτική μου. Πιο πολύ αρμόζω σε κάποιον ελαφρά και εξοικειωμένο με τη σειρά, και όχι απαραίτητα τεράστιο φίλο. Ας ξεκινήσουμε. Το Metal Gear Solid Snake Eater είναι το πιο σύγχρονο της τριλογίας και αυτό φαίνεται αμέσως από τα πιο επιμελημένα cutscenes, έντονα animations και εκφράσεις, ακόμη και από την ηχητική ποιότητα που προσφέρει. Η αφήγηση είναι ίσως το δεύτερο πιο σημαντικό κομμάτι που ωφελείται από την πιο σύγχρονη τεχνολογία που βοηθάει να εμβυθύνσει το παίκτη στον κόσμο και να πουλήσει ακόμη πιο έντονα το σενάριο, αφού πλέον τα κινηματογραφικά, cutscenes ή όχι, φτάνουν την αποκορύφωση από τα δύο προηγούμενα παιχνίδια και με τη μαεστρία του Χιντέο Κοτζίμα στο να ξέρει πού να βάλει την κάμερα και να γράφει μαγνητικούς διαλόγους, έχουμε ένα τρομερό μείγμα που καθυλώνει το παίκτη από την αρχή, έστω στο κομμάτι της γραφής. Το Snake Eater είναι ένα prequel, εξελίσσεται πριν από τα άλλα δύο παιχνίδια χρονολογικά και αφηγεί την ιστορία του Naked Snake καθώς διεισδύει τη στάδια ενός δάσους της Σοβιετική Ένωση, με απόλυτο σκοπό να δώσει πάυση στην επικείμενη απειλή του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου. Τα γεγονότα χωρίζονται στο πρόλογο και ό,τι συμβαίνει μετά, αφού στην αρχή φτάνουμε στο δάσο με σκοπό να σώσουμε τον επιστήμονο με το όνομα Σόκολο, όταν όλα πάνε στραβά και μας καταστήσει μία αποδοτικούση η εκπαιδεύτριά μας Boss, η οποία αλλοξυπήσει στους Ρώσους. Η εισαγωγή λειτουργεί παραπάνω ως πρόλογος για το πώς να παίξει το παιχνίδι μηχανικά και λιγότερο σαν ένας νοητός πρόλογος της αφήγησης, αφού νιώθει ως μια συνεχής πλοκή, χωρίς αυτή την υποσυνείδητη πάυση του σεναρίου. Το μεγάλο φάουλ της εισαγωγής είναι το πόσο αργή είναι για να διδάξει το παίκτη τα βασικά, το οποίο πιθανό είναι ήδη να τα ξέρει και χρονοτριβή ανέτοιμη. Από την άλλη, η γραφή από την αρχή είναι πιο αργή και επιδεδεμένη και τα λεγόμενα κάτσεις πάνω σε διάρκεια τα μεγαλύτερα που έχουν φτάσει ως τώρα. Αν παρατηρήσα καλά, είναι από τη τριλογία το Snake Eater αυτό με τα περισσότερα cutscenes, αφήνοντας έξω gameplay για να έχει περισσότερα από αυτά. Αυτό αναλόγως σε ποιον το πείς είναι αρνητικό ή θετικό. Σίγουρα όμως όλοι μπορούν να δουν την αξία των cutscenes, τόσο γιατί μεταδίδουν μια πολύ ενδιαφέρουσα πλοκή, αλλά και γιατί είναι γραμμένα με φινέτσα και προσοχή. Είναι άκρως ελκυστικά λόγω μοναδικού cast χαρακτήρων να θεμελιώνουν κυρίως τους villains. Μιλώντας για εικονικούς αντιπάλους, όλοι τους είναι όντως εικονικοί, ένας προς έναν. Μάλιστα, σαν δομή μου θυμίζει την πιο γραμμική και ανθρωποκεντρική αφήγηση που είδαμε στο πρώτο Metal Gear Solid, έναντι της περίεργης, ασπόνδυλης σε σημείο πλοκής που παρουσιάζεται λατρεμένα για μένα σαν Sons of Liberty. Βέβαια, το ότι θυμίζει το πρώτο τίτλο σημαίνει πως κάποιες φορές νιώθεις σαν να τον αναπαράγει συχνά σε ένα τροπικό περιβάλλον. Ναι, υπάρχουν ομοιότητες και τα δύο παιχνίδια είναι πιο αφοσιωμένα σε μια αποστολή διείδησης σε αφιλόξενα εδάφη που κρύβουν ένα μεγάλο πυρηνικό όπλο και αρκετές κεντρικές προσωπικότητες να προσπαθούν απεγνωσμένα να το κρατήσουν μακριά από εμάς και τον Σόκολο. Βέβαια, τώρα μας έχει δοθεί μια επιπλέον εντολή: να σκοτώσουμε την Boss, μέντορα και μητρική φιγούρα καθώς και ηρωική φιγούρα στα μάτια του Naked Snake. Η δομή, ξανά εκτός προλόγου, είναι αρκετά πιο ευπέπτη από το Sons of Liberty σίγουρα, και ίσως και από το Metal Gear Solid 1 παρά τα κοινά στοιχεία που παρουσιάζουν. Το backtracking έχει φύγει σχεδόν τελείως από το παιχνίδι και τώρα είναι μια μπροστινή όθηση σε θέμα γεωγραφίας και γραφής. Αυτό που προφανώς ξεχωρίζει όμως είναι οι κεντρικοί χαρακτήρες και εδώ ίσως έχουμε το πιο πλούσιο cast. Η Ιβό, συνοδοιπόρος του Snake στην εξόρμηση αυτή, είναι συμπαθητική, πιστευτή και πολύ καλογραμμένη, τόσο ενισχύοντας αισθητικά θέματα όπως σχέση μεταξύ των δύο φίλων, τα ζυγά του να παίζει σε δύο ταμπλό, κατασκοπικά εδώ, καθώς και παρουσιάζοντας μια πιο άγρια και εντυπωσιακή πλευρά όπου χρειαστεί. Ο Naked Snake και αυτός σαν πρωταγωνιστής, αν και δεν είναι στο επίπεδο του Solid για μένα σε θέμα γραφής, είναι και αυτός αρκετά ειλικρινά γραμμένος, αν και λίγο αφελής, ως η απόλυτη επιλογή της Αμερικής για αυτή την αποστολή.
Λείπει γοητεία του πιο βαριού, οριακά μηχανικού solid για χάρη ενός πιο ανθρώπινου χαρακτήρα που αντιπροσωπεύει καλύτερα έναν action hero έναντι ενός ψυχρού κατασκόπου. Αυτό δεν είναι αρνητικό, απλά είναι μια διαφορά που εξυπηρετεί το σενάριο και δεν είναι τη συνέχεια των παιχνιδιών. Άλλη μια φορά θεωρώ είναι θέμα οπτικής παρά αντικειμενικά μέτρια επιλογής. Με τη νέα δομή και μεγαλύτερη ελευθερία προσέγγισης του gameplay, το Codex που συνεχίζει σαφώς να υπάρχει ως παραδοσιακό πλέον χαρακτηριστικό της σειράς, είναι ευτυχώς το λιγότερο διεισδυτικό που έχει υπάρξει προς στιγμή στο franchise και αυτό είναι μια ευχάριστη αλλαγή καθώς αφήνει τη ροή να κυλήσει ομαλά και φυσικά οδηγώντας έτσι καλύτερα στα πιο εντυπωσιακά και σημαντικά σημεία με τις αλληλεπιδράσεις του Snake με τα boss fights. Το Snake Eater όντας και ένα prequel εξηγεί παράλληλα πολλά γεγονότα και χαρακτήρες που έχουν ήδη μια θρυλική υπόσταση, όπως για παράδειγμα ο Revolver Ocelot, που δώνει στην τουζένια του και η πιο χαζή συμπεριφορά του καθώς και ο κλεβασμός του Snake είναι μια ευχάριστη αλλαγή από το σύνολο. Το σενάριο, σαν σενάριο δε, είναι ίσως το πιο ευθύς από όλα αφού πρόκειται για μια αποστολή διείδηση με τρεις κεντρικούς στόχους. Σώσε το Σόκολο, κατέστρεψε το Σάγκαγον και σκότωσε την Boss. Η απλευθύνση του σενάριου σαφώς περιπλέκεται, αλλά όχι στο βαθμό των δύο προηγούμενων παιχνιδιών. Κάτι φυσικό βέβαια, πρόκειται για ένα ελαφρύ origin story τόσο για τους γενετικούς στρατιώτες του Boss, όσο και για άλλους χαρακτήρες και τα Metal Gear γενικότερα. Αυτό που κρατάει το ενδιαφέρον και εισάγει την πολυπλοκότητα είναι οι διάφοροι χαρακτήρες, φιλικοί ή μη. Λάτρεψα όλους τους εχθρούς, ειδικά από μεριά σχεδιασμού και προσέγγισης, αλλά δυστυχώς οι πιο εντυπωσιακοί εχθροί όπως ο Pain, ο Fear, ο The End και γενικά όλο το Cobra Unit πέρα από την Boss υστερούν σε χαρακτήρα. Αυτό συμβαίνει γιατί η πλοκή είναι πιο φορτωμένη από έκθεση πληροφοριών και ακολουθία συμβάντων που πρέπει να καλυφθούν. Και παρά που είναι το μεγαλύτερο σε διάρκεια από τα τρία παιχνίδια, φαίνεται να μην μπορεί να βρει χρόνο να αναπτύξει παραπάνω στους χαρακτήρες του. Οι χαρακτήρες αυτοί είναι και πιο πολύ ως σύγκρουση για τον Snake που τον εξελίσσουν τον ίδιο ως χαρακτήρα, καθώς και για να προσφέρουν μηχανικές προκλήσεις, παρά για να δείξουν για αυτήν κάτι. Οι χαρακτήρες που ήταν καλύτερα ανεπτυγμένοι ήταν οι σύμμαχοί μας εντός σκηνικού ζούγκλας. Όλοι νιώθουν λιγότερο τεχνητοί από προηγούμενες προσεγγίσεις τους και έρχονται ως λιγότερο εγωκεντρικοί και ενοχλητικοί από τις αντιστοιχίες τους, στο Metal Gear Solid 1 και 2 αντίστοιχα. Ενώ παράλληλα η Eve, που είναι η κύρια βοηθός του Snake στη ζούγκλα, είναι ένας σύνθετος χαρακτήρας που πρακτικά παίζει πολλά στρατόπεδα και καλύπτει πολλά στερεότυπα, ενώ παράλληλα λειτουργεί ως μοναδική διακλίδα ασφαλείας για τον Snake. Οι αλληλεπιδράσεις τους είναι έντονες, ελαφρώς ερωτικές, δίνοντας και μια πιο ανθρώπινη υπόσταση στον τρέχον Snake, κάνοντας τον και πιο εύπεπτο και συμπαθή στο μέσο κοινό. Το παιχνίδι έχει και πιο βαριά στο σύνολο αίσθηση και αρκετά παραπάνω ένταση θεματικά και αυτά βέβαια σε θέμα χειρισμού, καθώς προτεραιότητα είναι η επιβίωση σε μεγάλο μέρος του τίτλου. Η ανατροπή προς κατασκοπικό αμοιβός με λιγότερο έμφαση στα φιλοσοφικά ζητήματα το κάνει και πιο αποδεκτό αφηγηματικά, χωρίς βέβαια να γίνεται τελείως πεζό, μην παρεξηγηθώ. Είναι άλλης φύσεως απλά. Το προσγένειο της ζούγκλας δίνει χώρο για μια άλλη αίσθηση, ένα άλλο σχεδιασμό, διατηρώντας την υπερβολική μυθοποίηση της κατασκοπίας, ειδικά εκείνη της εποχής με σκηνικά να τονίζουν την υπερφύαλη φύση αυτής, έχοντας μια ροπή προς έναν εγκεφαλικό James Bond παρά αυτή την πιο βαρβάτη και σοβαρή τρομοκρατική αίσθηση των δύο πρώτων τίτλων. Σε κάθε πτυχή της πλοκής, αυτή είναι η κεντρική σχισμή που βλέπουμε μεταξύ 1-2 ακόμη και 4 σχέση με το 3 και το 5. Η πιο κατασκοπική αίσθηση είναι της πιο τρομοκρατικής. Η μία οπτικοποιεί τις κρυφές έκθεσεις και ταινίες του ψυχρού πολέμου, ενώ η άλλη δείχνει το φόβο που προκαλεί η πληροφορία και η τρομοκρατία. Ενώ είναι σαφώς θέμα γούστων, σίγουρα η δεύτερη προσέγγιση είναι πιο ξεχωριστή και μοναδική, δίνοντας χώρο για παραπάνω ανάπτυξη του χαρακτήρα τόσο του Snake και των εχθρών που θα έρθει αντιμέτωπο. Ο θείασος που αποτελεί τις προσκρούσεις του Naked Snake, αναμφιβόλως σχεδιασμό, είναι το αποκορύφωμα της σειράς όπως προείπα έως τώρα, με τρομακτικά ανήσυχα σχέδια που αντιπροσωπεύουν το όνομά τους και ταιριάζουν οι γάτες στο περιβάλλον και στην ομάδα της Boss. Βέβαια, ειλικρινά, εμένα ο Fear μου φάνηκε μόνος μη τρομακτικός, μου φαίνεται ελαφρώς ειρωνικό, αλλά σε γενικές γραμμές η ατμόσφαιρα ήταν αρκετά απειλητική έως πολύ και καταπιαστική. Λόγω της κοινής παρουσίας των εχθρών, δίνοντας τόσο μια αίσθηση πίεσης του χρόνου και μιας μεγάλης απειλής που αντιπροσωπεύουν με την παρουσία τους σε κάθε σκηνή. Σε σύνολο, η πλοκή του Snake Eater είναι πιο εύκολη να ακολουθήσει και προσφέρει πολλές αλλαγές που την καθιστά πιο δραματική και δραστήρια, αφήνοντας τα πιο βαριά φιλοσοφικά θέματα και κοινωνικά, με απότερο σκοπό να δώσει χαρακτήρα. Αυτό το πετυχαίνει άριστα. Άλλη μια φορά λοιπόν το σενάριο σε αυτά που θέλει να πετύχει το κάνει πολύ καλά. Έχει αναμφίβολα κάποια προβλήματα ροής, λιγότερο από το δεύτερο έστω. Το μοναδικό γεωγραφικό στήσιμο αυξάνει την ένταση παράλληλα και δίνει άνεση για παραπάνω σκηνικά που θα ανοίξουν τις διάφορες σεναριακές αλλαγές. Και η αποπνικτική ατμόσφαιρα προσδίδει ακόμη παραπάνω αβολία στην κατάσταση και εντείνει τη survival πλευρά του τίτλου. Οι ανατροπές τέλος είναι πιο αδύναμες και η πλοκή κυλάει πιο πολύ σαν ταινία δράση παρά σαν κάτι παραπάνω. Αυτό δεν το μειώνει για αυτό που είναι, αλλά δεν νιώθω όπως ένιωσα όταν έφτασα στα ύψη του Sons of Liberty. Η ανατρεπτική πλοκή, οι εναλλαγές και οι πρωτοπορίες μαζί με τη θρυλική ή εικονική υπόσταση των χαρακτήρων αντίστοιχα έδιναν μια μοναδικότητα και πιστικότητα, οθώντας ακόμη παραπάνω το παίκτη.
προβλήματα ροή στην αρχή επίση ρίχνουν λίγο του παλμού και κάνουν το παιχνίδι να είναι ενθουσιώδη μετά το πρώτο τέταρτο του τίτλου, αφηγηματικά έστω. Η επιστροφή τη πιο γραμμική πλοκή είναι υποβοηθητική για όσου θέλουν μία από τι καλύτερε περιπέτειε και θα το βρουν εδώ. Αν ψάχνουν όμω σοβαρή και ανατρεπτική, εντυπωσιακή και φιλοσοφική πλοκή του δεύτερου και πρώτου τίτλου, εδώ θα πάρουν ένα πλουστευμένο κατασκοπικό δράμα. Και αν εξαιρέσουμε τα έντονα προβλήματα ροή και έλλειψη χαρακτήρων στα boss fights, έχουμε ένα αρκετά ικανοποιητικό σενάριο που προσπαθεί κάτι διαφορετικό και πάει τη σειρά σε νέα ύψη για του περισσότερου. Η έμφαση άλλη μια φορά είναι τακτικά ίσχυε εξόντωση φρουρών σε διάφορα μοναδικά παρασκήνια με διάφορα συστήματα και μηχανισμούς να βρεθούν παράλληλα. Και αν το MGS2 ήταν ένα βήμα πάνω από το πρώτο Metal Gear Solid που τα ξεκίνησε όλα αυτά, το Snake Eater είναι 5 βήματα πάνω και 3 μπροστά. Είναι μια ανανεωμένη έκδοση που προσφέρει πολλά παραπάνω σε πολλούς τομείς μηχανικά και από μεριάς δισκέδαση. Όπως και στα προηγούμενα, έτσι και εδώ, η παιχνική βάση που έχουμε αποτελείται από αρκετά όμοια συστατικά με μερικές εξελίξεις ή παραλλαγές που είναι παραπάνω από ευπρόσδεκτες καθώς και απαραίτητες, με κάποιες ενισχύσεις στην ποιότητα ζωής που, αν και όχι αναγκαίες, ήταν σίγουρα καλοδεχούμενες. Το κέντρο είναι να κινείσαι αργά, υπομονετικά στους διάφορους χώρους, να εντοπίσεις τους εχθρούς και να επιλέξεις πώς θα συμπεριφερθείς ώστε να αποφύγεις να γίνεις αντιληπτός, όσο αυτό είναι εφικτό. Η κίνηση νιώθει πιο φυσική και ανταποκρίνεται καλύτερα στις εντολές, ενώ η στόχευση άλλη μια φορά είναι εστιασμένη παραπάνω στο να επιλέξεις τη βολή σου. Άρα να στοχεύεις γρήγορα, τακτικά και επιθετικά. Παρ' όλα αυτά, είναι πιο εύκολο να ανταπεξέλθεις γρήγορα σε έντονες μάχες. Τώρα, λείπει το ραντάρ από επάνω και αν επιλέξεις να παίξεις την επίσημη αντιστατική κάμερα, αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, καθώς η περιορισμένη οπτική απαιτεί άλλη προσέγγιση, αν δεν ξέρεις που είναι οι εχθροί. Αν όμως παίζεις κανονικά την έκδοση του τρίτου προσώπου, όλα ρέουν ομαλά. Η κίνηση της κάμερας, παρά την αλλαγή, είναι πολύ καλή και λειτουργεί ακόμη καλύτερα στο τερέν που υποστηρίζει τον MGS3 Snake Eater. Σου επιλέγει και αυτή ένα όπλο, μηχανισμός και μέσω διεκπαιρέωσης του στέλ. Τα γρασίδια αποτελούν μια απόλυτη μορφή κάλυψη και μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις με διάφορους τρόπους για να εκμεταλλευτείς τους εχθρούς και το περιβάλλον. Υπάρχουν μικρά περιβαλλοντικά κόλπα σίγουρα, όπως για παράδειγμα τη χρήση μιας κυψέλης αποσφίγγισης μεταξύ άλλων. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις ψώματα, να ρηχθείς σε δέντρα και να κερδίσεις το πλεονέκτημα του ύψους και άλλα έξυπνα τρίκ με αποκορύφωμα τη χρήση κάμουφλα, στο οποίο το αλλάζεις από το μενού ώστε να ταιριάζει όσο πιο πολύ γίνεται στο περιβάλλον για να περάσεις απαρατήρητος. Δυστυχώς βέβαια, σου δείχνει στατιστικά τι ταιριάζει και θα προτιμούσα να απαιτεί να το βρω εγώ οπτικά παρά αυτό το handholding που δεν ταιριάζει ούτε έχει παρουσιαστεί στη σειρά. Το ίδιο ισχύει και για ένα άλλο σύστημα που θα δούμε παρακάτω. Παρ' όλα αυτά, πρόκειται για ένα πολύ ωραίο σύστημα επιτακτικό και λειτουργικό. Το πιστόλι με σιγαστήρα συνεχίζει να λειτουργεί στο πιο βασικό σύστημα για να διάσει περιοχές από φρουρούς. Είτε μιλάμε για το θανατηφόρο όπλο είτε όχι. Και τα δύο απαιτούν για στόχευση ακρίβεια να σημαδέψει σε κάμερα πρώτου προσώπου, αλλιώς εναλλακτικά. Ιδιαίτερα σε μεγάλες μάχες, μπορείς να ετοιμάσεις το όπλο και να στοχεύεις με ένα ελαφρύ σύστημα αυτόματης στόχευσης. Το να στοχεύεις βέβαια ακαργία χωρίς προετοιμασία αποτελεί μηχανικό μπέρδευμα, αφού μέχρι να σηκωθεί και να μπει σε θέση στόχευσης στο όπλο, το ακόμη πιο γρήγορο AI σε έχει ξεσκεπάσει, σε νέες προσθήκες και αλλαγές γενικότερα. Ο τρόπος που έχει αυτή τεχνικά για κινητοποίηση και παράδοση του εχθρού όταν στοχεύεις από μια γωνία όπως το MGS2 φαίνεται να λείπει σαν λειτουργία. Νέα προσθήκη αποτελεί και η ικανότητα του Snake να ανακρίνει τους εχθρούς του από πίσω, πιάνοντάς τους σε ένα κεφαλοκλείδωμα και έπειτα ανακρίνοντας όποιο φρουρό επιλέξει. Μετά μπορείτε να αποβείς ένα μοιραίο κόψιμο του λαιμού ή μια θόρυβη μη δολοφονική εξουσέντωση. Ασχέτως επιλογής, το να φτάσει πίσω από τον εχθρό είναι συχνά μια ταλαιπωρία και ακόμη συχνότερα μια ταλαιπωρία άνευ καρποφόρων αποτελεσμάτων. Θα πρέπει να πορευτείς πιο κοντά στους εχθρούς με τα κατευθυντήρια βέλη του τύπα, τα οποία λειτουργούν στο sneaking, ώστε να φτάσεις από πίσω. Εδώ έχουμε κάποιες από τις νέες επιλογές του παιχνιδιού που μπορούν να δώσουν αρκετά, αν χρησιμοποιηθούν σωστά. Πιάνοντας έναν εχθρό, μπορείς φυσικά να τον ρίξεις κάτω άμεσα για ένα γρήγορο αποτελείωμα, αλλά μπορείς να τον κρατήσεις κεφαλοκλείδωμα που θα τον ανακρίνεις και θα πάρεις πληροφορίες για το τρέχον χάρτη. Μετά μπορείς να τον εξουδετερώσεις ή να τον σκοτώσεις με το μαχαίρι. Αν πιάσεις κάτι την ώρα συναγερμού ή μάχης, μπορείς επίσης να τον χρησιμοποιήσεις ως ασπίδα που πολλές φορές θα οδηγήσει τους εχθρούς να σταματήσουν τα πυρά και να χειριστείς τακτικότερα την κατάσταση. Μια ευπρόσδεκτη προσθήκη για παραπάνω μηχανικό βάθος στο gameplay. Όσον αφορά την πιο ενεργή μάχη, ακόμη το πλοπολιπόλα νιώθουν μέτρια με άθλια διόπτρα και στόχευση, έχοντας πολύ υψηλά τη διασπορά σφαίρας που σκοτώνει αυτό το τακτικό πλεονέκτημα που νιώθεις. Οι περιπτώσεις που θα χρησιμοποιήσεις, αν επιλέξεις πιο ειδικά όπλα όπως το RPG ή το sniper, νιώθουν όμως πιο εύκολα στα χέρια σου, αλλά δεν αλλάζουν τόσο τη δομή ή προσέγγιση της μάχης. Γενικά, διασκέδασα τις αρένες που μου προσέφερε ο τίτλος, αλλά μπορώ να πω πως το περιβάλλον, αν δεν είμαστε σε ειδικές περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα το ποτάμι με τα επιτάμενα μηχανοκίνητα σπότρες, δεν είναι κάτι σπουδαίο. Ειδικά όσον αφορά τις βάσεις των εχθρών, είτε μικρότερες είτε μεγαλύτερες, δεν είναι πραγματικά τίποτα σπουδαίο. Συχνά είναι φουσκωμένες με εχθρούς και όχι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες προμήθειες να συλλέξεις από το πιστόλι σου, ειδικά με σιγαστήρα, γίνεται το απόλυτο όπλο.
Μπορείς και σε αυτές τις περιπτώσεις να κάνεις μερικά τρίκια αναδεικνύοντας αν περιοχές περισσότερο σε ένα δεύτερο playthrough. Αλλά όπως είπα, ειδικά σε ένα πρώτο playthrough μοιάζουν πιο πολύ σαν χρονοτριβή παρά σαν ένα ποιοτικό εμπόδιο στον δρόμο. Εν αντιθέτως, οι μάχες μέσα στις ζούγκλες νιώθουν πιο δραστικές με ποικιλία προσεγγίσεων και ιδέων για να εκτελέσει τέλεια τα πλάνα σου. Το Metal Gear Solid 3 Snake Eater έχει τα λιγότερα gimmick sections δυστυχώς αλήθεια σαν εμένα, ευτυχώς για τους περισσότερους. Μου έλειπαν αυτά τα μοναδικά objectives. Αυτό δεν σημαίνει πως δεν έχει κάποια επικά σημεία και αυτό το παιχνίδι, όπως λόγω χάρη το σπήλαιο μετά τον boss fight με το Revolve Verocelot, όπου πρέπει να βρεις τρόπους να δεις το σκοτάδι, ενώ σταδιακά συνηθίζει η ώρα στο Snake ήταν ένα υπέροχο και διασκεδαστικό, καθώς και καινοτόμο σημείο. Μου αρέσει σαν αρένα και η βάση στο βουνό με τα ελικόπτερα που ένιωθε σαν το πικ της αμερικάνικης ταινίας δράσης, ειδικά αν τυχόν πηγαίνεις πιο επιθετικά και κατέρευτες στα ελικόπτερα με ρουκέτες. Ήταν μια ανοιχτή, πλατιά αρένα με διάφορες διόδους και μορφές προσέγγισης που αναδεικνύουν τι είναι αυτό που κάνει το level design στο Metal Gear Solid, τόσο αξιόλογο και εξομνημόνευτο. Τα διάφορα δάση, χλωρίδα και πανίδα, καθώς και το δυναμικό περιβάλλον είναι ακόμη πιο ενεργά και εξελίσσονται μέχρι τώρα αδρανή φόρμουλα σε αυτό το τομέα της σειράς. Με το νέο και πιο ελεύθερο σε προσέγγιση από στιγμή σε στιγμή gameplay όμως, έχει χαθεί και η χάρη της εξερεύνησης και πρόσκλησης νέου εξοπλισμού, που εδώ είτε δίνεται διαρκώς απλόχερα είτε δεν αποτελεί καταλήτη για να προχωρήσει, ενώ η αυτονία προμηθειών πολλές φορές σκοτώνει το κίνητρο για περαιτέρω εξερεύνηση. Δυστυχώς, αμέσως μετά πέφτουν τα επίπεδα με το τελευταίο φρούριο που τόσο οπτικά όσο και μηχανικά ήταν παγερά αδιάφορα. Και αφήνοντας το τελευταίο μεγάλο φρούριο, γενικά οι εχθρικές εγκαταστάσεις, παρά που φαντάζουν πιο δημιουργικές, τείνουν να είναι πιο απαθείς τη σειρά οπτικά και παιχνικά. Ωστόσο, πέραν τη μάχη εδώ μας συνοδεύουν και κάποια στοιχεία επιβίωσης τα οποία αναφέρω από την αρχή της κριτικής μου. Το Snake Eater εξελίσσεται σε ζούγκλα και όπως μας λέει από την αρχή, αφού είναι κρυφή αποστολή, δεν μπορούμε να φέρουμε το δικό μας εξοπλισμό. Οπότε, τρόφιμα και πληγές πρέπει μόνοι μας να τα γιατρέψουμε ώστε να μείνουμε ζωντανοί καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού μας. Τα δύο κεντρικά συστήματα που αφορούν το λεγόμενο survival κομμάτι του τίτλου είναι να ελέγχουμε την μπάρα αντοχής μας και να κυνηγάμε συχνά για πηγές τροφής. Η ποιότητα της τροφής κρίνεται από το τι θα πιάσουμε και θα φάμε, καθώς τα έτοιμα noodles ή για παράδειγμα ένας βάτραχος μας αναπληρώνουν μεγάλο μέρος αντοχής μας, ενώ άλλα φαγόσιμα όπως ο Emperor Scorpion ή κάποιο είδους μήλα δεν είναι το ίδιο θρεπτικά για τον Snake. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε με αυτά τα συστήματα είναι το θέμα της αυτοθεραπείας που μπορείς και πρέπει να κάνεις. Το σύστημα είναι έξυπνο και παράλληλα τιμωρεί το παίκτη με το να παίζει επιπόλαια και να τρέχει στη μάχη, δοθώντας έτσι ένα πιο μυθοδικό πλάνο προσέγγισης κάθε κατάσταση, δίνοντας παραπάνω έμφαση με ένα ακόμη τρόπο σε στέλνο. Δυστυχώς, το να ανοίξει το μενού και να γιατρέψει τις πληγές του Snake δεν παρουσιάζει αρκετό βάθος, αφού κάθε φορά δίνει απαντήσεις για το ποια θεραπεία πρέπει να χρησιμοποιήσεις, πού και γιατί. Για παράδειγμα, αν έχεις καεί, θέλει να χρησιμοποιήσεις αλυφή για εγκάβματα και επιδέσμους. Όλα αυτά σου κρατάνε υπερβολικά το χέρι και σε καθοδηγούν για το τι απαιτείται για να θεραπεύσεις πλήρως το Snake, οδηγώντας σε μια συρριακή επιλογή πόρων που το παιχνίδι σου λέει, αντί να απαιτεί να σκεφτείς κατάλληλες λύσεις θεραπείας και να συλλέξεις ή ακόμη και να κατασκευάσεις κάποια από τα υλικά. Το καρφί στο φέρετρο όμως είναι η αυθονία των πόρων αυτών έως το τέλος του τίτλου. Μου φαίνεται περίεργη η απλότητα του συστήματος και η αυτοματοποίησή του, αφού συνήθως ο Kojima απαιτεί από το παίκτη να σκεφτεί στα παιχνίδια του, και δεν θα μου φαινόταν περίεργο αν είχε βάλει τα χέρια της Konami γιατί τους άρεσε η ιδέα να δίνει στο παίκτη το αίσθημα πάλι για επιβίωση που εν τέλει το παιχνίδι προσφέρει θεματικά, αλλά όχι μηχανικά. Αν αφήσουμε αυτό το πλήγμα, το σύστημα του φαγητού, αν και αυτό αρκετά απλοποιημένο, είναι ενδιαφέρον και μια σκέψη να έχει το πίσω μέρος του μυαλού σου. Με τα γρήγορα ζώα σε αυτονία θα πρέπει να δοκιμάσει για να βρει ποια αξίζει να πα και ποια όχι. Αν είναι θρεπτικά αρκετά δηλαδή για να ανακτήσει τη χαμένη αντοχή του Snake. Η γνώση σου πολλές φορές εν τέλει θα παίξει ένα ρόλο αφού δεν έχει απεριόριστο χώρο για τα αντικείμενα, αλλά παράλληλα δεν είναι τόσο περιοριστικό όσο ένα survival horror παιχνίδι αλλά Resident Evil. Και έτσι, ακόμη και να κουβαλάς μη θρεπτικές ή λιγμένες τροφές, δεν θα έχει τόσο μεγάλη επίπτωση στο τέλος της ημέρας. Σε άλλους τομείς, θα έλεγα δεν έχει το μεγαλύτερο αντίκτυπο πέρα από το ότι όταν ο Snake πεινάει μπορεί να γουργουρίσει η κοιλιά του ή να μην είναι τόσο αποδοτικό στο CQC Close Quarters Combat. Αλλά θα πρέπει να παλέψεις για να μείνεις αρκετά ανησυχητικός ώστε να έχει μεγάλη επίπτωση, καθώς άλλη μια φορά ακόμη και οι μικριότεροι των πόρων βρίσκονται σε αυθονία. Εν τέλει, θεωρώ πως το σύστημα ουσιαστικά, αφού επέλεξαν να το εισάγουν τόσο στο σενάριο όσο και παικτικά, θα έπρεπε να έχει μεγαλύτερο, αρνητικό κυρίως αντίκτυπο στο παίκτη, οδηγώντας τον ακόμη και να βγει από το δρόμο του για να αποκτήσει πολύτιμους πόρους. Δυστυχώς αυτό δεν ισχύει και ενώ κάποιες φορές βρέθηκα αναγνώ τις πληγές μου, είχε αρνητικό αποτέλεσμα στο gameplay. Δεν ήταν αρκετή η αίσθηση ή η διαφορά. Και ενθουσιάζει μόνο νοητικά και θεματικά, έναντι του να απαιτεί κάποια μηχανική τριβή με το παιχνίδι. Αυτό βέβαια δεν εξαλείφει την αξία του συστήματος, καθώς ήθελα να αλληλεπιδράσω με αυτό και να φυλάω τις καλύτερες τροφές για τις πιο δύσκολες καταστάσεις. Οπότε απαιτούσε ένα βαθμό στρατηγικής από μένα, ειδικά προς το τέλος, όπου οι πόροι ευτυχώς μειώνονται. Στο τέλος, όπως κατά παράδοση, άφησα τα boss του τίτλου. Σε νούμερο είναι περισσότερο από το προηγούμενο παιχνιδιού, σαν Sons of Liberty, και παράλληλα είναι υψηλότερα σε ποιότητα, αλλά λιγότερο αξιομνημόνευτα σε σύγκριση με το πρώτο.
Σε σύγκριση με το 90% του gaming, είναι από τα καλύτερα που έχουμε δει ποτέ. Ο Pain είναι μια μάχη υπομονής για τα κατάλληλα ανοίγματα ζημιάς, με το τερέν να αποτυπώνει τον πιο δύσκολο εχθρό στη μάχη. Παρά ο ίδιος ο εχθρός, ενώ σε άλλες περιπτώσεις, όπως ο The End, μια τυπικά και στα μάτια μια παραδοσιακή μονομαχία με snipers, όπου υπάρχουν πολλοί τρόποι να νικήσεις αυτή τη μάχη. Από την άλλη, αντί του Revolver Ocelot, βλέπουμε μια κλασική μονομαχία με πιστόλια, throwback στο boss fight με την Olga από το Sons of Liberty. Όλες παίζουν τρομερά, και άλλες είναι πιο έντονες και απαιτητικές μηχανικά, ενώ άλλες λειτουργούν οπτικά έντονες. Κάποιες μάχες δεν είναι βέβαια το ίδιο διασκεδαστικές και σε αλλεπάλληλα playthrough μπορεί να νιώσουν ανιαρές ή αγκαρία, όπως για παράδειγμα η πρώτη φάση στη μάχη ενάντια του Volgin. Αυτό που εκτίμησα ήταν σε όλες τις μάχες, πως χρησιμοποιούσαν στο πυρήνα τους παραδοσιακά συστήματα, άλλες με έμφαση στο stealth, ενώ άλλες σε πιο έντονες πυρομαχίες. Ήταν ανοιχτές σε προσέγγιση όμως όλες και μας δινόταν η επιλογή να σκοτώσουμε ή όχι τα boss, αλλά το αντίκτυπο δεν ήταν σοβαρό, όπως και στο Sons of Liberty, οπότε εν τέλει κατέληγε σε θέμα ευχέρειας του καθενός να τελειώσει τη μάχη ταχύτερα. Σίγουρα θα μου μείνει στο μυαλό πάντως η μάχη εναντίον του Pain, που θεωρώ η τοποθεσία είναι αυτή που ενισχύει το αρκετά τίμιο gameplay και soundtrack που συνοδεύει αυτή τη μάχη. Ο The End είναι μια άλλη μονομαχία που πέραν των πολλών προσεγγίσεων που είναι εφικτές, όπως να τον παλέψει σαν μονομαχία sniper, να τον κυνηγήσει αθόρυβα σαν θηρευτής ή να τον ξεγελάσει με το fake death pill, έχει μια άβρα που αν και δεν μπορεί να εκφράσουμε λόγια, δίνει κάτι ανυψωτικό. Φυσικά έχουμε και τη μάχη με το Sahagod προς το τέλος, που είναι υψηλής δράση και γραμμική, αλλά είναι εξίσου εντυπωσιακή. Βέβαια, δύο φάσεις του Volgin είναι πολύ τεμπέλικο game design και δεν καταλαβαίνω τον λόγο που δεν έχουν κάτι πιο σύνθετο να προσφέρουν. Overall, εκτίμησα θα πω το 95% των boss fights που είναι παραπάνω από το του Metal Gear Solid 2 και όλες είναι σχεδιασμένες με ένα επαναληπτικό playthrough κατά νου και επικές διαστάσεις. Το Snake Eater είναι ένα παιχνίδι φαινόμενο, ακριβώς όπως και οι άλλοι δύο τίτλοι που προηγούνται αυτού. Παράλληλα, σημειώνει το τέλος κεντρικής τριλογίας του Metal Gear Solid και την κλείνουν αμφίβολα θριαμβευτικά. Είναι ένα επίτευγμα σε πολλούς τομείς, τόσο τεχνικούς όσο και μηχανικούς, και συνοδεύεται με μια ενδιαφέρουσα πλοκή χαρακτήρων που δίνει νόημα στα δύο προηγούμενα παιχνίδια, επεκτείνοντας την κατασκοπική μυθολογία που είχαν ήδη χτίσει και δίνοντας μια εμπειρία ανεπανάληπτη και σημαντική να βρίσκεται στο πορτοφόλιο κάθε gamer. Μας έδωσε και το καλύτερο James Bond theme, οπότε είναι και αυτό μέρος των επιτευγμάτων του. Τι soundtrack που έχει όλος ο τίτλος πραγματικά. Οριακά νιώθω πως η φήμη της μουσικής του προηγείται του παιχνιδιού At This Point. Αυτό δεν σημαίνει ότι έρχεται χωρίς τα δικά του προβλήματα όμως. Ο αργός ρυθμός της εισαγωγή, τα μία ανανεωμένα κατ' ουσίαν μοντέλα stealth σε πιο απλές περιστάσεις φρουρών ή φρούριων, είναι πλήγματα, καθώς σε κάθε άλλο τεχνικό τομέα το παιχνίδι είναι ένα σκαλοπάτι ανώτερο των δύο προηγουμένων. Είναι ένα ορόσημο του gaming για το πώς μπορείς να δέσεις την αφήγησή σου με εξίσου λογικό, εσωτερικευμένα gameplay και να εισάγεις κάποια πιο σύνθετα και απαιτητικά συστήματα σε ένα κατά τα άλλα προσβάσιμο για περισσότερους τίτλους. Άλλη μια φορά έμεινα έκπληκτος από αυτό που έπαιξα και μου δίνει μια καλή πάσα για να γυρίσω στο The Phantom Pain ή να ξαναπαίξω όλη τη τριλογία με άλλη προσέγγιση καθώς και κατανόηση των γεγονότων. Ένα υπερβολικό παιχνίδι με τη θετική έννοια σε ένα μοναδικό τοπίο γεμάτο ευκαιρίες να αλληλεπιδράσει με αυτό και εξομοιμόνευτα boss fights που θα μείνουν χαραγμένα στις μνήμες μας για πάντα.
Αν θέλετε να με υποστηρίξετε καθώς και το κανάλι, αλλά και να είστε διαρκώς ενήμεροι για το κάθε νέο βίντεο που κάνω, τότε κάντε ένα subscribe πατώντας εδώ και το αντίστοιχο καμπανάκι για να μην χάσετε το νέο βίντεο, καθώς και θυμηθείτε να βάλετε ένα like στα βίντεο γιατί με βοηθάει να συνεχίσω και να δημιουργώ ακόμα παραπάνω κριτικές για video games.